Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Παπάς και ο νομικός εκπρόσωπος από το ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε για ένα ζήτημα στο οποίο, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και κύριε Σκυλακάκη, έχετε ιτηθεί κατά κράτος ιδεολογικά, πολιτικά και συνταγματικά. Το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των υδάτων, και λέω και για εσάς, κύριε Σκυλακάκη, και την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία πιστεύει στις ιδιωτικοποίησεις νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, το ζήτημα της ιδιωτικοποίησης των υδάτων άνοιξε επί κυβέρνηση Σαμαρά. Τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι πρέπει να φύγουν μετοχές της ΕΙΔΑΠ από το ΤΑΙΠΕΔ και να περάσουν ξανά στο δημόσιο για να μην υπάρχει ούτε μειοψηφία με δικαίωμα άρνησης κυρίας. Και ότι το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτων ανήκει στο σκληρό πυρήνα του κράτους. Εκεί επικεντρώνεται η δική σας επιχειρηματολογία. Προσέξτε. Γιατί το λέει αυτό το Συμβούλιο της Επικρατείας? Διότι, όπως είπαν και οι καθηγητές Κουτράκης και Ζερεφός προημερών σε κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Περιβάλλοντος και Κοινωνικών Υποθέσεων, η χώρα μας θα υποστεί συνέπειες από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική κρίση. Και θα έχει και πλημμύρες και πυρκαγιές και τα φαινόμενα που είδαμε και τις τελευταίες μέρες. Αυτή λοιπόν είναι μία συζήτηση στην οποία επικεντρώνεται εντέχνως ο κύριος Σκυλακάκης όλες αυτές τις μέρες που εγείρονται ζητήματα της συνταγματικότητας από όλες τις πλευρές. Είναι προφανές ότι εκφεύγει του σκληρού πυρήνα του κράτους με τη δική σας ρύθμιση. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που με απόλυτη ευκρίνεια και πάρα πολύ συγκεκριμένα ανέπτυξε ο λέγον εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που έβαλε και τα ζητήματα της αντισυνταγματικότητας. Το ζήτημα του στόχου της εταιρείας. Κύριε Σκυλακάκη, ακούσατε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της πλειοψηφίας, επικαλέστηκε την απόφαση του 2022 ο κύριος Πλεύρης. 190 και 191 για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΦ. Κύριε Πλεύρη, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα να την επικαλείστε. Θα έπρεπε όμως να ζητήσετε από τον κύριο Σκυλακάκη να αποσύρει τη διάταξη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Να σας διαβάσω επακριβώς λοιπόν τι λέει η διάταξη νόμου που φέρατε και τι λέει η απόφαση 190 και 191. Τι λέει η διάταξη νόμου, προσέξτε. Και εδώ μπαίνουμε στην ουσία του σκοπού της εταιρείας. Ο ΔΙΘ ΑΕ λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Επαναλαμβάνω. Ο ΔΙΘ ΑΕ λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες ιδιωτικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, ακούσατε τον κοινοβουλευτικό σας εκπρόσωπο λοιπόν να επικαλείτε την απόφαση 190 του Συμβουλίου της Επικρατείας του 2022. Τι λέει αυτή, κύριε Πλεύρη και κύριε Σκυλακάκη? Απαντήστε έστω και μια φορά για το ζήτημα του σκοπού της εταιρείας. Τι λέει λοιπόν η απόφαση? Ότι δεν επιτρέπεται ο φορέας που διαχειρίζεται τα ύδατα να επιδιώκει προεχόντως ή παραλλήλως οικονομικούς ή άλλους σκοπούς έστω υπαγορευμένους από το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον, όταν αυτοί οι σκοποί αυτοί ανταγωνίζονται ή θέτουν σε κίνδυνο την αξιούμενη, αδιάλειπτη και υψηλής ποσότητας και ποιότητας υδάτων. Γιατί προέκυψε λοιπόν αυτή η απόφαση, ξέρετε γιατί? Διότι δεν συμμορφωνόσασταν για αυτή την απόφαση, συνεκλήθηκε η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΣΤΕ, κύριε Πλεύρη. Δηλαδή, είχε βγει η απόφαση που σας καλούσε να πάρετε τις μετοχές της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ από το υπερταμείο και δεν την εφαρμόσατε για μήνες. Και αναγκάστηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας να βγάλει εκ νέου απόφαση και να σας πει συμμορφωθείτε. Τι έρχεται λοιπόν να πει το Συμβούλιο της Επικρατείας? Ότι όχι μόνο αξιώνει να είναι ο έλεγχος των υδάτων στο σκληρό πυρήνα του κράτους, αλλά και σε φορέα που δεν έχει άλλο σκοπό από την αδιάλειπτη παροχή ικανής ποσότητας και ποιότητας νερού στον πληθυσμό. Και εσείς με τη διάταξη, τόσο ρητά που φαίνεται και από τη σελήνη, περιγράφεται φορέα που έχει και άλλους σκοπούς. Εκεί λοιπόν, μαζί με το γεγονός ότι δεν εμπίπτει στο σκληρό πυρήνα του κράτους, όπως επαρκώς ανέλησε ο συνάδελφος ο κύριος Κόκαλης, θεμελιώνεται η αντισυνταγματικότητα της συγκεκριμένης διάταξης, η οποία είναι καρβαλαία και θα πρέπει προληπτικά η Βουλή να την ακυρώσει, και καλό τον κύριο Σκυλακάκη να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη, ακούγοντας και τα εκπληκτικά, διεμέ, σχόλια